την εκπομπή που βλέπετε έτσι ένα ωραίο χαμογελαστό πρόσωπο που καμιά φορά είναι καλό να μας τα λένε άλλοι, αλλά αφού λέμε να το κάνουμε έτσι, ξέρεις, θα τους πω εκεί στο Smile να μου δώσουν να κάνω και ένα πρωινό, γιατί θέλω να κάνω πρωινό πάντα. Ήταν το όνειρό μου να κάνω πρωινό, γιατί είμαι πρωινός τύπος. Μ' αρέσει να πίνω καφέ, δεν πιω καφέ, δεν ξυπνώ, αλλά ας μην μιλήσω άλλο εγώ. Αφού με έχετε φέρει και με έχετε καλέσει, να καλωσορίσω εδώ την Κωνσταντίνα και τον Τάσο να έρθουν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πάρα πολύ, δηλαδή. Χρήστο μου, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να ξέρουμε ότι μπορούμε να στηριχτούμε σε σένα, να πάθουμε τίποτε μη κακό. Welcome. Απαναγιά μου. Εργολαβία θα πάρεις όλες τις εκπομπές από ό,τι καταλαβαίνω του καναλιού σου. Ας σου πω, ρε Χρήστο μου. Ωραίος ήσουν. Αλήθεια. Ναι. Πολύ. Το έχεις αυτό, δηλαδή, το να μιλάς εκεί στην κάμερά σου, το έχεις πάρα πολύ. Αν σε αφήναμε πόση ώρα, ας πούμε, μπορούσε να μιλήσεις. Μέχρι τις 3.30 που τελειώνουμε, ας πούμε, θα το βάλευες. Όχι, μπορώ να μιλήσω όση ώρα χρειάζεται και όση ώρα πρέπει. Γενικά, γιατί ακούγεται ότι δεν αφήνω τους καλεσμένους να μιλήσουν. Μια χαρά τους. Όχι. Εντάξει, κάποτε γίνεται, ρε Χρήστο μου. Κάποτε. Γιατί δεν βάζει μια κούκλα σε καταστήματα, ας πούμε, και για να μιλάς στην κούκλα. Από το να ταλαιπωρείς τον κόσμο, να κόβει να έρχεται στη Λεμπεσό. Όχι, να σου πω κάτι τι γίνεται. Όταν βλέπω τον άλλο ότι είναι έτσι σταλωμένος στο να μιλήσει, εγώ πρέπει να πω μια-δυο κουβέντες έτσι να τον χαλαρώσω ή να την χαλαρώσω και να τον κάνω ή να την κάνω να νιώσει ζεστά. Κάποτε που βλέπετε και κάποια αποσπάσματα, γίνονται και κάποια μοντάζ. Δηλαδή, αν κάτσεις να δεις όλη την εκπομπή, εγώ πιο πολύ θέλω να ακούσω, ψοφάω να ακούσω τον άλλον τι έχει να μου πει, ειδικά θέματα ψυχολογίας που κάνω και τις απορίες μου. Θέλω να τους ακούσω, αφού γι' αυτό τους φέρνω, ρε παιδιά, για να τους ακούσω. Ωραία, πριν έρθουμε σε σένα. Ναι. Εγώ καταρχάς θέλω να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Πάρα πολύ, αξίζει, γιατί περάσαμε πάρα πολλά μαζί στο σίγουρα, προηγούμενο κανάλι. Σίγουρα. Και εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που. Περίπου 10 χρόνια δουλεύω πιο πολύ πίσω και λίγο μπροστά, γιατί ήμουνα στο να δημιουργώ το προϊόν. Μ' άρεσε να στείνω και να δημιουργώ ένα πρόσωπο, είτε γράφω γι' αυτόν είτε το στηρίζω επικοινωνιακά. Τώρα, τους τελευταίους μήνες που κάνω αυτή την εκπομπή στο Smile και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σε ένα κανάλι που είναι αισιόδοξο από την άποψη ότι δεν έχει δελτίο ειδήσεων. Παίζει κινούμενα σχέδια και λατρεύει ο κόσμος να το βλέπει. Δηλαδή, σε όποιο σπίτι πάω που έχει παιδιά, βλέπουν το Smile. Έλα να έρθουμε λίγο σε σένα τώρα, ένα λεπτό. Ναι. Επειδή όλοι βλέπουν την εικόνα του χαρούμενου παιδιού, του αισιόδοξου που μας κάνει και γελάμε κτλ. Δεν έχεις περάσει και λίγα στη ζωή σου. Μήπως όλο αυτό το προφίλ που βγάζεις προς τα έξω είναι η άμυνά σου? Σίγουρα είναι η άμυνά μου, γιατί όλοι πίσω από ένα χαρούμενο πρόσωπο και συνήθως αυτοί που είναι αισιόδοξοι έχουν περάσει και δύσκολα, και το πιο μεγάλο χαστούκι για μένα είναι όλοι εσείς. Ξέρετε ότι έχω χάσει τη μητέρα μου. Που αυτό για δύο χρόνια μένα, από ό,τι πριν σχεδόν 3,5 χρόνια, που είναι λες και είναι χτες, γιατί είναι δύσκολο σε μικρή ηλικία να χάσεις τη μάνα σου και να έχεις και μικρό αδερφό και όλα αυτά πρέπει να σε κάνουν πιο δυνατό. Βέβαια, επειδή είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος και ονόμασα την εκπομπή χαρούμενο σπίτι, γιατί έτσι ονειρευόμουν και το δικό μας σπίτι να ήταν χαρούμενο, αλλά καλός ή κακός δεν είναι πάντα χαρούμενο, γιατί όταν λείπει η γυναικεία φιγούρα που θα σου μαγειρέψει, που θα σε πάρει τηλέφωνο να σε ρωτήσει αν είσαι καλά, λείπει, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά όπως είπες και εσύ, συνήθως πίσω από ένα χαμογελαστό άνθρωπο μπορεί να κρύβονται προβλήματα διαβίωσης, επιβίωσης, αλλά όταν δεις τη ζωή με όπως και ας σου τα φέρει... Αντιμετώπισες τέτοια προβλήματα, Χρήστο? Θα σου πω, όταν χάσεις την κολόνα του σπιτιού που είναι η μάνα, γιατί καλός ή κακός η μάνα μας δημιουργεί, όταν μόνο και μόνο που λες αυτή τη λέξη γεμίζει το στόμα σου. Έτσι είναι. Και εγώ είμαι από αυτούς που το ζούσα και το βίωνα, δηλαδή βάραγα την πόρτα και φώναζα άνοιξε μάνα και αυτά. Είναι δύσκολο όταν αυτό δηλαδή γίνει ξαφνικά, γιατί μας έγινε ξαφνικά σε ένα μήνα, διαπιστώθηκε με καρκίνο και δεν προλάβαμε να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς τι είχε, τι έγινε. Έφυγε ξαφνικά, δηλαδή στο ένα μήνα ήρθαν τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Εκεί που υπήρχε μια ανεμελιά που έπρεπε ναι μεν να πάω δουλειά και να πάρω το μηνιάτικό μου. Είχα τη σιγουριά μου, γιατί ξέρα ότι βρέξει, χιονίσει, θα πάω στο σπίτι και θα έχει φαγητό. Χάνοντας τη μάνα μου, ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Εκεί που χτυπούσες την πόρτα και ήταν έτοιμη να σε υποδεχτεί με φαγητό, έπρεπε εσύ να κάνεις το φαγητό, εσύ να πλύνεις τα ρούχα σου. Να αναλάβεις τα βάρη. Να αναλάβεις όλα τα βάρη ενός σπιτιού. Και αυτό που έχω πει σε μια συνέντευξη στη τηλεόραση είναι ότι
Πιο πολύ δεν έχω χρόνο για τον λόγο ότι έχω αναλάβει τον οικοκύριο του σπιτιού. Πρέπει να αναλάβω να φέρω μια καθαρίστρια. Έναν Χριστό μου. Σύνολο είμαστε πέντε. Οι δύο πιο μεγάλοι που έχουν παντρευτεί. Οι δύο πιο μεγάλοι έχουν φύγει από το σπίτι. Έχουν φύγει και εγώ μένω με τους δύο πιο μικρούς. Και εσύ φροντίζεις και τους δύο πιο μικρούς σου. Εντάξει, μην φανταστείς, ο ένα χρόνο πιο μικρός μου είναι κοντά στην ηλικία μου, αλλά. Έχει δουλειά. Είναι πολύ πιο μικρό όμως από σένα. Ναι, που πάει ακόμη σχολείο και ευτυχώς όπου και να είναι τελειώνει φέτος, μεγάλωσε κι αυτός. Έτσι σιγά σιγά. Τον παίρνεις, τον φέρνεις στο σχολείο, όλα αυτά. Θα σου πω τι γίνεται. Μετά από αυτό που γίνεται με τη μάνα μου, τα αδέρφια έχουμε ενωθεί τόσο πολύ που βοηθάει ο ένας τον άλλο. Δηλαδή, θα τον πάρει και θα τον φέρει ο αδερφός μου ο Πέτρος. Τον παίρνει ο μπαμπάς το πρωί στο σχολείο, τον φέρνει ο αδερφός μου ο Πέτρος πίσω. Εγώ τα Σαββατοκύριακα θα τον πάω εκεί που θέλει, θα τον κάνω. Σιγά σιγά αυτά τα καταφέραμε, γιατί αυτά είναι οι διαδικασίες που όλο και κάποιος θα σε βοηθήσει να τις λειτουργήσει. Οι διαδικασίες του να έρθουν γιορτές, να κάνουν και. Αυτές είναι οι δυσκολίες. Τα μεταφορικά και όλα τα γιορτές. Εσύ παίρνεις κάτι άλλο. Εγώ μπορώ να παίρνω μια μίνι κατάθλιψη, γιατί και σε σπίτια να σε καλέσουν πάντα θα σου λείπει αυτό το κάτι και θα σκέφτεσαι πώς θα ήταν αν ήταν έτσι. Μάλιστα. Πέρασες και εσύ τα δύσκολα σου και συναισθηματικά, ναι, και στο σπίτι σου και προσωπικά, αλλά και επαγγελματικά. Θα σου πω κάτι. Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, δεν το είχα καταλάβει, αλλά είχα πάθει κατάθλιψη, γιατί έτρωγα όλη την ώρα, λες και ήθελα να τιμωρήσω τον εαυτό μου για αυτό που έγινε. Και μ' είχα πιάσει να τρώω ασταμάτητα, θέλοντας να με τιμωρήσω, λες και μπορούσα να κάνω κάτι για να αλλάξω αυτό που έγινε το δυσάρεστο. Λες και έτσι. Και μια μέρα ξύπνησα και είπα τι θα φτάσει. Βγήκα στη ζυγαριά και σχεδόν ήμουνα παρά 7 ή παρά 5 κιλά για να φτάσω στα 100 κιλά. Και λέω και εγώ αυτό πρέπει να σταματήσει. Είχα δώσει εσωτερικά στο μυαλό μου χαστούκια για να συνέλθω, να ξυπνήσω. Και λέω εγώ αυτά που θέλει η μάνα μου να μην τα πάθουμε και να μας δει πετυχημένους και να καταφέρνουμε τα όνειρα μας να τα κάνουμε πραγματικότητα. Σηκώθηκα μία μέρα το πρωί, είπα θα αρχίσω ξανά τη γυμναστική, θα τρέφομαι σωστά και θα παλέψω για να καταφέρουμε αυτά τα πράγματα που είπαμε και υποσχεθήκαμε να μεγαλώσουμε τον αδερφό μας σωστά και να βγει σωστός άνθρωπος της κοινωνίας. Το κατάφερες αυτό στην πορεία σιγά σιγά. Ναι, γιατί όσο χαρούμενος και η εικόνα μου να φαίνομαι ότι είμαι χαμογελαστός και αυτά, είμαι άλλο τόσο σκληρός. Γιατί εγώ όταν πέφτω, ξανασηκώνομαι και είμαι πιο δυνατός. Δηλαδή, μπορεί να φαίνομαι ότι γελάω όλη μέρα, αλλά όταν πεισμώσω για κάτι, το καταφέρνω με όποιο τρόπο. Επαγγελματικά, πώς σε ρώτησε, Κωνσταντίνα? Επαγγελματικά ήταν μια περίοδος που ήμουνα στο ΜΕΚΑ που μετά είχε αλλάξει ονόματα και είχε αλλάξει και διαχείριση και νιώθω ότι δεν μου άξιζε να είμαι άλλο εκεί πέρα, γιατί από την ώρα που μπαίνα στο σταθμό, με έπιανε αυτό το πράγμα ότι προσπαθώ να καλουποθώ σε κάτι που πλέον δεν περνάω καλά. Δηλαδή, είχε φύγει η χαρά του να είσαι σε ένα κανάλι που φαινόταν ότι έχει προοπτική. Και στο λέω από την προσωπική μου, στο λέω από τη γνώμη μου, ένιωθα ότι εκεί πέρα δεν υπήρχε κάτι που θα με έκανε εμένα κίνητρο, να είμαι ευχαριστημένος ή κίνητρο. Δηλαδή, όσο ήταν στο ΜΕΚΑ ο Γιώργος ο Χουλιάρας, είχα ένα κίνητρο να είμαι πίσω από τις κάμερες και λέω και εγώ κάποια στιγμή θα με ακούσει, θα με δει, κάπου θα με βάλει. Ήθελες πάντα να μπεις μπροστά, ήθελες πάντα να βγεις μπροστά ως δημοσιογράφος. Δηλαδή, έκανες πολύ καλά τη δουλειά σου και σε site και πίσω από τις κάμερες. Να σου πω τι γίνεται. Δεν με ενδιέφερε στο να βγω μπροστά, με ενδιέφερε παραγωγικά να κάνω κάτι που θα μου άρεσε. Δηλαδή, να κάνω συνεντεύξεις. Ένα στοίχημα που πέτυχα ήταν όταν με είχαν βάλει στο site του καναλιού, το οποίο ήταν κατεξοχήν ειδησιογραφικό, γιατί όταν πρόκειται για ένα κανάλι που θέλει να τον αφορά πιο πολύ ενημέρωση, κατάφερα σε ένα ειδησιογραφικό site να πηγαίνει καλά και να είναι πρώτο το lifestyle κομμάτι. Γενικά, Χρήστο, έχεις φάει χαστούκια στη δουλειά? Δηλαδή, πέρασες τις δυσκολίες σου ή αν ξέρεις αυτό ήταν εύκολο? Όχι, να σου πω, πέρασα τις δυσκολίες μου από την άποψη ότι επειδή είμαι λίγο πιο εξωστρεφής ή είμαι λίγο πιο χαλαρός και χαμογελαστός, πολύ αυτή την εικόνα του να είσαι λίγο πιο χαλαρός μπορεί να μην δίνεις την εμπιστοσύνη ότι μπορεί να σε βάλουν σε ένα πόστο και να τα καταφέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται χρόνος και θα σταθώ στον Κούλη,
που έχει το smile και το extra, που επέμενε πάρα πολύ στο να κάνω αυτό το project που, είχε να, που αφορούσε την οικογένεια. Μου λέει, θέλω να σε βάλω εκεί γιατί πιστεύω στο πρόσωπό σου ότι θα τα καταφέρεις και θα ακουστεί αυτό. Ωραία, εσύ που τα λες έξω από τα δόντια, τι δεν σου αρέσει στην Κυπριακή τηλεόραση? Τι είναι αυτό που όταν το βάλεις κάνει ζάπινγκ κατευθείαν? Όταν, ας πούμε, εδώ μια εκπομπή που συμφωνούν όλοι με το ίδιο πράγμα, δεν μ' αρέσουν πιο πολύ αυτά τα στημένα. Mm. Δεν μ' αρέσουν τα στημένα, δεν μ' αρέσουν αυτοί το ψεύτικο. Που, το ψεύτικο, δεν μ' αρέσουν αυτοί που θέλουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι σημαντικούς, γιατί όταν θεωρήσεις τον εαυτό σου κάποιος άνθρωπος, οποιοδήποτε σημαντικό, τότε χάνει και το παιχνίδι. Και δεν το λέω μόνο από άποψη ότι αυτό το έχουν μόνο οι γυναίκες. Τώρα πιο πολύ το βλέπουμε και σε άντρες που αγοράζουν followers στο Instagram. Θέλουν να δουν τους εαυτούς τους κάπου και να είναι σημαντικοί. Να μπαίνουν σε μια καφετέρια και να τους ξέρουν. Εγώ που δεν το έχω αυτό ως στόχο, ρε παιδί μου, να μπαίνω σε μια καφετέρια και να ξέρω. Τώρα, τους τελευταίους μήνες γίνεται πανικός. Δηλαδή, σε ποιο μαχαζί και να πάω. Εκεί ήθελα να περάσω, Χριστό μου, επειδή άλλος, τώρα κάποιος που σε ακούει θα πει, μα και εσύ.